Εγώ θέλω να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία την οποία αναλάβατε να διεκπεραιώσετε σε χρόνο ρεκόρ, πολύ νωρίτερα από αυτό το οποίο είχαμε προγραμματίσει. Το project της Άιλις ηλεκτρονικής αγοράφησης θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετικά σημαντική μεταρρύθμιση που αποδεικνύει έμπρακτα ότι το ψηφιακό κράτος είναι στην υπηρεσία του πολίτη, ειδικά αυτών που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Είναι μια πρωτοβουλία από την οποία κερδίζουν όλοι. Κερδίζει πρώτα απ' όλα ο ασφαλισμένος και ειδικά οι χρονίως πάσχοντες, γιατί μπορεί να λαμβάνει πια αυτοματοποιημένα στο κινητό του την συνταγή του. Κερδίζουν οι ίδιοι οι γιατροί, διότι απελευθερώνουν χρόνο για να αντιμετωπίζουν πιο σοβαρά περιστατικά τα οποία χρειάζονται ιατρική φροντίδα και αποδεσμεύονται από μια διαδικασία που είχε τα χαρακτηριστικά ρουτίνας, και κερδίζει και το δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο θα αποκτά μια ακόμα καλύτερη εικόνα για την έκταση της φαρμακευτικής δαπάνης, για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η σταγογράφηση και για τις πιθανές εξοικονομήσεις που μπορούν να γίνουν και στο πλαίσιο αυτό. Οπότε και πάλι εγώ θέλω να σας συγχαρώ και θέλω να έχουμε σήμερα την ευκαιρία να μας παρουσιάσετε πλήρως την λειτουργία του συστήματος, ώστε να μπορέσουμε πολύ γρήγορα να εξοικειώσουμε όλους τους εμπλεκόμενους με αυτήν την πολύ σημαντική τεχνολογική καινοτομία. Οπότε, Υπουργέ, φαντάζομαι ο λόγος σε εσένα πρώτα. Καλημέρα και από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Θα πω καταρχήν κάποια στατιστικά τα οποία νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον. Μέχρι τις 10 σήμερα το πρωί είχαν εγγραφεί στην πλατφόρμα της Άιλις συνταγογράφησης 137.189 συμπολίτες μας και είχαν συνταγογραφηθεί 152.733 συνταγές. Μέσα, πράγμα, μέσα σε πόσο διάστημα, είχε στην πλατφόρμα. Η πλατφόρμα άνοιξε σε εμάς το προηγούμενο Σαββατοκύριακο από τον GovGR, αλλά και την περασμένη εβδομάδα είχε φύγει ήδη μια εγκύκλιος με έναν αναλλακτικό τρόπο, οπότε ουσιαστικά θα λέγαμε ότι μιλάμε για περίπου 10 μέρες. Αθρηστικά. Θα κάνουμε την παρουσίαση του πώς γίνεται το enrollment, η εγγραφή, χρησιμοποιώντας το share screen από το e-presence. Τώρα θα δείτε την οθόνη που βλέπω εγώ λογικά. Παρακαλώ, επιβεβαιώστε μου ότι τη βλέπετε. Λοιπόν, είναι η είσοδος μέσα από το GovGR ή εναλλακτικά απευθείας στο ehealth.gov.gr. Ο βασικός τρόπος για να μπει κανείς είναι με τους κωδικούς AccessNet. Οπότε πατώντας το αυτόματα υπάρχει σελίδα συμπλήρωσης των κωδικών. Ζητάει μια εξουσιοδότηση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, να προσπελάσει τα στοιχεία που τηρούνται στην ΑΔΕ. Δίνουμε την εξουσιοδότηση. Και εδώ ζητείτε το ΆΜΚΑ. Τώρα, εδώ είναι ένα σημείο κλειδί. Μπορώ να βάλω είτε το προσωπικό μου ΆΜΚΑ, είτε τον ΆΜΚΑ των παιδιών μου, για να μπορέσουν να συνταγογραφούνται και τα φάρμακα των παιδιών μου. Εισάγω τον ΆΜΚΑ μου. Αυτά είναι τα στοιχεία μου. Επιβεβαιώνω ότι όντως είναι σωστά. Και τώρα είμαι στην πλατφόρμα. Εγώ έχω ήδη εγγραφεί. Δηλαδή, τι γίνεται εδώ. Εδώ πέρα έχω βάλει το κινητό μου τηλέφωνο. Ναι. Συμπληρώνει ο πολίτης το κινητό του τηλέφωνο σε αυτή τη φόρμα. Βάζει. Εγώ όταν εγγράφεται για πρώτη φορά. Δηλαδή. Εγγράφεται. Και εφόσον εγγραφεί και βάλει το κινητό του τηλέφωνο, θα λάβει ένα μήνυμα επιβεβαίωσης. Περνά το μήνυμα επιβεβαίωσης που έχει λάβει και αυτόματα έχει καταχωρηθεί το κινητό. Λαμβάνει μήνυμα επιβεβαίωσης στο κινητό, περνάει το μήνυμα επιβεβαίωσης και έχει εγγραφή. Ναι. Και έχει γίνει εγγραφή. Πατάμε το κουμπί της υποβολής, το οποίο βλέπετε εδώ στο τέλος. Γίνεται το ίδιο εναλλακτικά και για το email. Μπορεί κανείς να το κάνει και για τα δύο ή για ένα. Και μετά οποιαδήποτε συνταγή συνταγογραφείτε μπορεί να εκτελεστεί άμεσα είτε στο κινητό είτε στο email. Είτε και στα δύο. Είναι αυτά τα βήματα. Πάρα πολύ απλό και φαντάζομαι πολύ, πολύ κατανοητό, έξω και δεν έχουμε και έτσι μια αίσθηση ότι το σύστημα δημιουργεί προβλήματα. Καλημέρα και από μένα. Γεια σας, Θεό. Να δούμε ένα παράδειγμα συνταγογράφησης. Ναι, βεβαίως. Γιώτα, σε παρακαλούμε να κάνεις μια συνταγογράφηση και να κάνεις share την οθόνη. Πήγαμε τους κωδικούς μου
Εγώ επειδή δουλεύω στην κεντρική υπηρεσία του ΕΟΠΗ, επιλέγω μονάδα συνταγογράφησης κεντρική υπηρεσία ΕΟΠΗ και ανοίγω τώρα μία επίσκεψη. Δηλαδή θα χρειαστεί να βάλω το ΆΜΚΑ, το ασφαλισμένο. Και την κάρτα ΕΚΑ, αν είναι Ευρωπαίος πολίτης. Βγάζει μία ένδειξη για την υπατήτηδα ΣΕ. Ωραία. Οπότε βρήκε το ΆΜΚΑ μου, το ΆΜΚΑ που ήθελα να συνταγογραφήσω. Κάνω καταχώρηση της επίσκεψης και τώρα πάω να γράψω το φάρμακο. Ανοίγω. Λοιπόν, από εδώ θα πρέπει να επιλέξω αν θέλω τρίμηνη, αν θέλω απλή συνταγή, δηλαδή για ένα μήνα, αν θέλω τρίμηνη, αν θέλω τετράμηνη, πεντάμηνη ή εξάμηνη. Τι να γράψω. Ναι. Εξάμηνη θα έρθουν έξι κωδικοί. Εξάμηνη. Ωραία. Το φάρμακο που μου έχετε ζητήσει γράφεται μέσω θεραπευτικού πρωτοκόλλου. Δηλαδή θα πρέπει να βάλω το θεραπευτικό πρωτόκολλο για να μ' αφήσει να το γράψω. Ωραία. Αχ. Ωραία. Έτσι. Ωραία. Ωραία. Με διευκολύνει κιόλας. Πατάω απλά επανάληψη βήματος. Μπορεί να μου ζητούσε κάποια κλινικά στοιχεία, κάποια εργαστηριακά ευρήματα, όταν περνάει πολύ ο καιρός, δηλαδή μας ζητάει στους γιατρούς να ανανεώσουμε τα στοιχεία που αφορούν τον ασφαλισμένο, όσον αφορά τις εργαστηριακές του εξετάσεις, για το αν θα μας αφήσει ή όχι να γράψουμε το φάρμακο. Λοιπόν, είναι το ατρόστ, αλλά τον πόσο, έχει τον 10, τον 20. Πόσα μιλιγκράμ. Τον 20. Τον 20, ωραία. Κάνω αναζήτηση, μου φέρνει όλες τις ουσίες, όλες τις εμπορικές ονομασίες. Λοιπόν, τώρα, ωραία, εγώ βάζω αυτό με τα 28 χάπια, κάνω προστίκη. Λοιπόν, αν ήθελα να γράψω με την εμπορική ονομασία, θα είχα κλικάρει ένα εικονίδιο εδώ που έχει. Και εδώ σου βάζετε ότι δεν έχετε πετύχει στόχους για νοσήμου, έτσι, ναι. Είδα κάποια στιγμή βγήκε ένα εικονίδιο ενδιαφέρον. Θα μου το βγάλει, ναι, θα μου το βγάλει, πράγματι, στη συνέχεια θα μου το βγάλει. Φαίνεται Θέλουμε γενώσιμο, θέλουμε γενώσιμο. Προτείνεται η χορήγηση γενώσιμου σκευάσματος, είναι ήδη κλικαρισμένο εδώ, ναι. Στην οθόνη, το βλέπετε εδώ, έτσι. Ναι. Ο πατρός είναι γενώσιμο. Λοιπόν, ωραία. Ωραία. Και συγγνώμη, 28. Ωραία. Και τώρα θα πατήσω καταχώρηση συνταγής. Τώρα, στο ΆΜΚΑ που γράφω υπάρχουν εκκρεμείς συνταγές. Έψαξε τις προηγούμενες 180 μέρες και έχει βρει ότι υπάρχουν συνταγές. Δηλαδή, δεν έχει εκτελέσει ακόμα όλες τις συνταγές που έχει στην κατοχή του, το ΆΜΚΑ. Οπότε, με αυτό τώρα το κινητό, με αυτό πάω στο φαρμακείο και εκτελείται η συνταγή, έτσι, ναι. Ναι, ναι, και εκτελείται η συνταγή. Ναι, ναι, ακριβώς. Πηγαίνει με το κινητό του, ο φαρμακοποιός κάνει αναζήτηση της συνταγής με το barcode της συνταγής και το εκτελεί. Μέσω της εφαρμογής της ΣΥΔΙΚΑΣ, η ΣΥΔΙΚΑ γίνεται η εκτέλεση μετά. Οπότε με αυτό τώρα το κινητό, με αυτό πας στο φαρμακείο και εκτελείται η συνταγή, έτσι, ναι. Και οι γιατροί πώς το έχουν αγκαλιάσει το σύστημα.
Οι γιατροί νομίζω θετικά, διότι έχουν γραφτεί, όπως έχουμε δει, όπως είπε ο Υπουργός πριν, 152.733 συνταγές. Και ειδικά για τους χρονίως πάσχοντες, όπως το ανέφερε και ο κ. Κυρακάκης, υπάρχει δυνατότητα συνταγωγή, δηλαδή για αυτούς που παίρνουν επαναλαμβανόμενες συνταγές, επιτρέπεται να γίνει συνταγογράφηση και χωρίς όλη αυτή τη διαδικασία μέσω του gap.gr με την ενεργοποίηση της άλλης συνταγής και τους κωδικούς τάξης. Αυτό έχει διευκολύνει πάρα πολύ τους γιατρούς γιατί και τους ασφαλισμένους που έχουν χρόνιες παθήσεις, γιατί μόνο με ένα τηλέφωνο ο γιατρός μπορεί να συνταγογραφήσει το φάρμακό του εφόσον πρόκειται για επαναλαμβανόμενη συνταγή. Δηλαδή, εφόσον μέσα στο φάκελό του υπάρχουν παρόμοιες συνταγές στο πρόσφατο παρελθόν. Μάλιστα. Άρα να πάρει το barcode και να το γράψει σε ένα χαρτί και απλώς να πάει στο φαρμακοποιό με το. Του το δίνει ο γιατρός τηλεφωνικά το barcode. Για εξηγήστε το παρελθόν. Για τους χρονίως πάσχοντες. Δεν χρειάζεται να ακολουθήσουμε αυτή τη διαδικασία μέσω του gov.gr για την ενεργοποίηση της δυνατότητας άλλης συνταγής. Όταν το σύστημα έχει μέσα επαναλαμβανόμενες συνταγές... Με ένα τηλέφωνο μόνο, παίρνεις τον γιατρό, λες χρειάζομαι το δόση ενός μήνα, ας το πούμε, και μετά... Ο γιατρός συνταγογραφεί στο ιατρείο του και σου δίνει τον αριθμό της συνταγής. Στον υπαγορεύει. Ναι, στον υπαγορεύει. Ή στο στέλνει με ένα μήνυμα. Έχοντας αυτόν τον αριθμό συνταγής, ακολουθούμε την ίδια διαδικασία όπως και αν είχαμε άλλη. Πηγαίνουμε στο φαρμακείο με τον αριθμό της συνταγής. Το φαρμακείο έχει όλη την πληροφορία μέσα στο σύστημα, ούτως ή άλλως. Ακριβώς. Το ίδιο ισχύει, Πρόεδρε, και για τη συνταγογράφηση ιατροτεχνολογικού υλικού που παίρνουν οι χρονίως πάσχοντες. Το οποίο μπορεί να είναι διαβετολογικά υλικά, ταινίες μέτρης ζαχάρου, καρφιστήρες βελόνες, σύστημα παρακολούθησης της γλυκόζης. Ακουστικά και τα αναλώσιμά τους, διάφορα αναπνευστικά είδη και κυρίως η παροχή οξυγόνου, όλα αυτά μέσω του συστήματος πάλι του ΕΟΠΗ, εφόσον αφορούν χρονίως πάσχοντες, μπορούν με ένα απλό τηλέφωνο στο γιατρό τους, στο θεράποντα γιατρό, να τα συνταγογραφήσουν και να πάνε μετά είτε σε φαρμακείο είτε σε κάποιον πάροχο, αν είναι ειδικότερα σκευάσματα που δεν τα έχουν τα φαρμακεία, προκειμένου να πάρουν και τα απαραίτητα για την αγωγή τους υλικά. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια και πάλι.